να πάμε Ντουμπάι. Θα κλείσουμε με Ντουμπάι και Βόσπορο το πρώτο μέρος της εκπομπής. Είδαμε στην αρχή το βιντεάκι εκεί του Στέλιο του Σαμαριτάκη. Είναι ένας Έλληνας κάτοικος εκεί στο Ντουμπάι. Άλλος κόσμος λένε πολύ και θέλω να ρωτήσω τον Στέλιο. Στέλιο, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Ντουμπάι και πανδημία είναι δύο έννοιες, δύο όροι που πηγαίνουν, που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Ποια είναι η γνώμη σου? Δεν είναι δύο έννοιες που ταιριάζουν, αλήθεια είναι. Απλά το Ντουμπάι έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο που το έχει διαχειριστεί. Πολύ λεπτά. Οπότε έχει καταφέρει να ταιριάξει τα πάντα. Ακόμα και τον τουρισμό συνεχίζει κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τον τουρισμό. Βέβαια, την ώρα που οι περισσότερες χώρες έχουν καταστήσει δύσκολη και πολύπλοκη την διαδικασία εισόδου ξένων επισκεπτών, το Ντουμπάι κατά κάποιο τρόπο διαφοροποιείται και όλα μοιάζουν πιο εύκολα από ποτέ. Μάλιστα, να ενημερώσουμε και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει υιοθετηθεί και αυτή η περίφημη βίζα τηλεργασίας. Δηλαδή, ορισμένοι πηγαίνουν εκεί να δουλέψουν μέσω τηλεργασίας και εισέρχονται στην χώρα πάρα πολύ εύκολα. Στέλιο. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά. Έχουμε και ένα μικρό προβληματάκι με τη... Σωστά. Είπαμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στο Ντουμπάι, να μπει στη χώρα, ακόμα και να δουλέψει. Υπάρχει αυτή η περίφημη βίζα τηλεργασίας. Κυκλοφορείτε με μάσκες. Για πες μας το σκηνικό στους εξωτερικούς χώρους. Κυκλοφορούμε με μάσκες στους εξωτερικούς χώρους και στους χώρους πριν, ας πούμε, μπούμε σε μια καφετέρια, ένα εστιατόριο. Μετά τις αφαιρούμε κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όσον αφορά την είσοδο στη χώρα, εγώ προσωπικά ήρθα από Αμπουντάμπι, το οποίο ήταν λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση, γιατί σαν Εμιράτο είναι κλειστό και δεν αφήνουν τους τουρίστες να εισέλθουν στη χώρα, αλλά τους στέλνουν κατευθείαν στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι, αν και πιο ακριβά για να έρθει κάποιος σαν εισιτήριο, είναι πιο εύκολο να μπει. Γίνεται κάποιο τεστ PCR κανονικά και προχωράει. Έχει ξεκινήσει τώρα και η περίοδος του Ραμαζανιού. Ναι, σήμερα, με συγχωρείτε για τη φασαρία, αλλά ξεκινάει κατευθείαν και το σόου πίσω. Με ακούτε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη μέρα, η επίσημη, για την έναρξη του Ραμαζανιού. Κρατάει 30 ημέρες. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος του χρόνου για τους τουρίστες. Όπως καταλαβαίνετε, διότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στους μουσουλμάνους. Δεν επιτρέπεται να τρώμε, να πίνουμε ή να καπνίζουμε στους εξωτερικούς χώρους. Αν και φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι το Ραμαζάνι κάθε χρόνο, οι μήνες του είναι με το φεγγάρι, με τη νέα σελήνη. Οπότε κάθε χρόνο έρχεται γύρω στις 12 μέρες πιο νωρίς. Πριν από κάποια χρόνια ήταν στη μέση του καλοκαιριού. Και όσο πάει τώρα προχωράει και πάει προς την περίοδο τη full season του Ντουμπάι. Οπότε δεν είναι τόσο αυστηρή. Μάλιστα, επάγγελμα ολοκλήρωσε, βέβαια, Στέλιο. Σκεφτείτε που λέτε ότι χρησιμοποιούσαν κουρτίνες για να μην βλέπουν οι έξω τους μέσα που τρώγαν την περίοδο του Ραμαδανιού. Τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Μάλιστα, το show που μας είπες ότι ξεκινάει το show, ποιο show? Εδώ πέρα είμαστε μπροστά στο συντριβάνι στο Μπουρτζ Χαλίφα, στο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Κάθε και μισή ξεκινάει ένα σόου με το συντριβάνι, το οποίο χορεύουν ουσιαστικά στο ρυθμό που παίζει στα ηχεία και διαρκεί γύρω στα 3 με 4 λεπτά, όσο δηλαδή διάρκεια ενός τραγουδιού. Μάλιστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, βλέπω. Είναι και μισή. Συνήθως, ναι, σε κανένα 50 λεπτό θα ξεκινήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Επαγγελματικές ευκαιρίες στο Ντουμπάι υπάρχουν? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Επαγγελματικές ευκαιρίες στο Ντουμπάι υπάρχουν? Δείτε, σαν Ντουμπάι υπάρχουν. Ειδικά αν κάποιος έχει ένα πολύ ωραίο background με τα πτυχία του, με ασχολία σε τομείς εταιριών, φυσικά θα βρει πολλά. Απλά στο κομμάτι της εστίασης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, επειδή έρχονται πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω και υπάρχει ανταγωνισμός, ναι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα. Σκέφτεσαι επιστροφή στην Ελλάδα? Δείτε, για σεζόν η αλήθεια είναι ότι θα ήταν καλύτερα στην Ελλάδα, γιατί η θερμοκρασία εδώ αυτή τη στιγμή, σήμερα φανταστείτε, είχε 40. Σε ένα μήνα από τώρα θα αγγίζει 52-53. Μάλιστα. Οπότε είμαι λίγο ανυπόφορα. Επίσης, συγγνώμη, αυτό να προσθέσω μόνο, ναι. Ότι το χειμώνα
Μπαίνουν, είναι έξω όλοι οι πελάτες και το καλοκαίρι μπαίνουν μέσα. Είναι ανάποδα από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λόγω καιρού, λοιπόν, ο Στέλιος φαίνεται ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Κρήτη.